Αν δεν είναι ομορφιά, τότε θα είναι αέρας. Και αν δεν είναι η δροσιά, θα είναι ο εθέρας. Σε συνοδεύει μελαγχολικά, σου δείχνει μια λατρεία. Σου λέει πραγματικά ποια είναι η αιτία. Στην αρχαία Ελλάδα σε γυρνά πίσω σε άλλους χρόνους και σε τριγυρνά στον θεόν τους θρόνους. Είναι ο Όλυμπος, ο ξακουστός, τον θεόν το σπίτι και σε όποιον δεν είναι γνωστός, στη ζωή του θα αποτύχει. Σκέψου πως μπορείς στον Όλυμπο να ζήσεις και να έχεις όλα τα αγαθά από την αγκαλιά της φύσης. Κορφές, πλαγιές, παιδιάδες, τόσα πολλά να δεις, τόσα πολλά να πεις. Φαράγγια, γκρεμί, χαράδρες, αλλού τέτοια ομορφιά δεν θα βρεις. Μες στα λουλούδια, στα φυτά, ένας κόσμος παραμονεύει και στην κάθε σου ματιά αυτός ο κόσμος ζωντανεύει. Μες στην πλούσια χλωρίδα υπάρχει τόση ομορφιά και σε συνδυασμό με την πανίδα όλα μοιάζουν με ζωγραφιά. Απ' του Ολύμπου την κορφή φαίνεται η Ελλάδα και αν ανέβεις βράδυ να τη δεις είναι σαν αναμένη δάδα. Παγκόσμια πρεμιέρα του Olympus Rhapsody σε σύνθεση του Ολλανδού συνθέτη Eddie Kopman πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις πρόποδες του Olympus στο Αλεξάνδριο Ίδρυμα. Ο συνθέτης, πλαισιωμένος από μουσικούς της Μητροπολιτικής Ορχήστρας της Ολλανδίας, μέλος της οποίας διατελεί και ο ίδιος από το 1989 την Πολυτονική Ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Κατερίνης υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Παναγιώτη Λιμπάνοβνου, τη Δημοτική Χοροδία Λιτοχώρου, τη Χοροδία της Εστίας Πιερίδων Μουσών υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Ευθύμη Μαυρίδη, την Παιδική Χοροδία του Δήμου Αιγινίου υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μιχάλη Καριοφιλίδη, παρουσίασε το έργο που εμπνεύστηκε χάρη στον Όλυμπο, ενώ ποίηματα απήγγειλαν μαθητές των εκπαιδευτηρίων Πλάτων που έγραψαν οι ίδιοι. Και βρίσκεσαι στους πρόποδες, να ξέρεις πως η διαδρομή σου θα είναι δύσκολη. Όταν περπατάς, θα ανεβαίνεις, θα κουράζεσαι. Θα συναντήσεις πολύχρωμη βλάστηση, σημάδι ευίωνο για ταξιδιώτη σαν εσένα. Θα αποκτήσεις τη θεά Αθηνά, την Αφροδίτη, και ως απόρρια αυτών, τον Θεό Διόνυσο. Όμως να προσέχεις, γιατί ο Θεός Άρης δεν θα λείψει. Μα σαν βρεις το καταφύγιο σου, όλα αυτά θα λείψουν, θα τα χάσεις. Μα σαν αντικρίσεις τη θέα, θα δεις τη διαδρομή σου, το στίγμα σου. Έχει έρθει η ώρα να ανέβεις στο Μύτικα, δεν νομίζεις. Έφτασε η ώρα να πας στο Θεό σου, δεν πιστεύεις. Ξεκίνα περπατάς, ακολούθησε τα ζωνάρια του θρόνου του ενός, του Διός. Όταν όμως φτάσεις στο Μύτικα, μη μείνεις,
ή θέλω να πέσεις. Δεν νομίζεις? Να σβήσεις τη διαδρομή που δίνησες, να απεμπολείς την ελευθερία σου, να κρατήσεις τον Άδη και να πας στον ουρανό. Όμως, καλέ μου ταξιδιώτη, ποιο είναι το νόημα? Βρίσκεις λογικό να ανέβεις και στο τέλος να κατέβεις, ή να κατέβεις με σκοπό να ανέβεις? Έτσι είναι ο Όλυμπος, η ζωή μας όλη. Μία διηνεκής κάθετη γραμμή, γεμάτη δύσκολους βράχους, μητερούς και κοφτερούς. Ακόμη παρουσιάστηκαν φωτογραφίες της εστίας Πιερίδων Μουσών τραβηγμένες στο ίδιο κάδρο 100 χρόνια μετά, με οδηγό το λεύκωμα του Γιάννη Κυρίτσιου, Όλυμπος του Μποϊσονά. Ο Νίκος Μπαμπανίκας, φωτογράφος και περιηγητής, παρουσίασε έκθεση φωτογραφίας με θέμα 40 βουνά της γης στη σκιά του Ολύμπου, ενώ η Ελένη Μπουφέτη εκθέτει με τη σειρά της αρχιτεκτονική εργασία με τίτλο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ολύμπου. Η βραδιά έκλεισε με το συνθέτη και πολυοργανίστα Τηλέμαχο Μούσα να συναντά τον visual artist Λευτέρη Ζημιανίτη για μια αναπάντεχη αυτοσχεδιαστική οπτικοακουστική παράσταση. Ο Καγετάνο και η μπάντα του έδωσαν το παρόν στις 11:20, ενώ ακολούθησε μουσική από τον Bled Mishkin. Όλες οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Πραγματοποιούνται στο Διεθνές Ίδρυμα Μνημείου Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Λιτόχωρο.